Με φόντο το ιδυλιακό τοπίο των Βαβαρικών Άλπαιων στον πύργο Έλμα, οι ηγέτες των 7 ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να αντιμετωπίσουν τις οδυνηρές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία. Η ατζέντα βαριά. Στον πυρήνα της τριήμερης συνόδου, η ενεργειακή και επισιτιστική κρίση που χτυπούν το παγκόσμιο και οι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσαν να διοχετευθούν στη διεθνή αγορά οι εκατομμύρια των εισιτηρών που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ουκρανικά λιμάνια. Διαμηνύοντας η ισχύς εντιενώς, οι ηγέτες Ηνωμένων Πολιτειών, Ιαπωνίας, Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Καναδά και Ηνωμένου Βασιλείου αναζητούν τη χρυσή τομή προκειμένου να αντισταθμίσουν μεταξύ άλλων τις απώλειες του ρωσικού φυσικού αερίου χωρίς να πυροδοτήσουν νέο εφιαλτικό ράλι τιμών. Ενδεικτική της κρισιμότητας των στιγμών, η έκκληση της γερμανικής καγκελαρίας προς τους πολίτες να περιορίσουν μέχρι και τα ζεστά ντους για να εξοικονομηθούν ενεργειακοί πόροι. Berge versetzen werden wir dort sicher nicht, aber wir können wichtige Entscheidungen treffen und Dinge vorbereiten, die für uns alle nützlich sind. Μεγάλο ζητούμενο για τις 7 οικονομικές υπερδυνάμεις να μην καταλήξουν σε ευχολόγια, αλλά να ενισχύσουν εμπράκτως τη στήριξη προς το Κίεβο, σφίγγοντας κι άλλο τη θηλιά γύρω από τη Μόσχα με επιπλέον κυρώσεις. Οι πρώτες ανακοινώσεις έγιναν από τον Αμερικανό Πρόεδρο, που προανήγγειλε με το καλημέρα μπλόκο στις εισαγωγές ρωσικού χρυσού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν πρωτοφανές κόστος στον Πούτιν για να του στερήσουν τα έσοδα που χρειάζεται για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο του κατά της Ουκρανίας. Μαζί, η G7 θα ανακοινώσει ότι θα απαγορεύσουμε την εισαγωγή ρωσικού χρυσού, μια σημαντική εξαγωγή που αποφέρει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια στην Ρωσία. With G7 countries, we all share the same goals: to cut the oxygen from Russia's war machine, while taking care of our economies and the economies of our partners. Στο τραπέζι και η πρόταση του Όλαφ Σόλτς για ένα νέο σύγχρονο σχέδιο Marshall που θα επιτρέψει την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Στη σύνοδο θα συμμετάσχει αύριο μέσω τηλεδιάσκεψης και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι που ζητά επιπλέον όπλα. Ещё система протиповітряної оборони, сучасні системи, які є у наших партнерів, мають бути не на полігонах або на зберіганні, а в Україні, де вони зараз і потрібні. Το θέρετρο Σλος Έλμαου μετατράπηκε στην κυριολεξία σε φρούριο. Για την ασφάλεια των ηγετών που έφτασαν με ελικόπτερο από το Μόναχο, στήθηκε φράκτης μήκους 16 χιλιόμετρων. Ελικόπτερα περιπολούν την περιοχή, οδηγοί και πεζοί υποβάλλονται σε ελέγχους, ενώ 18.000 αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός. Μέτρα που κόστησαν στους Γερμανούς διοργανωτές 180 εκατομμύρια ευρώ.